εκτελεί αυτή τη μεγάλη έκθεση που είναι πραγματικά ένα σημαντικό γεγονός όχι μόνο για την περιοχή της Κορινθίας αλλά για όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου. Έτσι όπως κάνουν και τα υπόλοιπα επιμελητήρια που με συνέπεια οργανώνουν τις δικές τους εκθέσεις όλα αυτά τα χρόνια. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί σήμερα, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, εμείς μπορούμε να καυχόμαστε ότι στηριζόμενοι στις δικές μας τις δυνάμεις μπορούμε να επιχειρούμε. Μπορούμε να επιχειρούμε σε ένα δύσκολο περιβάλλον, μπορούμε να επιχειρούμε κυρίως όμως γιατί έχουμε εμπιστοσύνη στις δικές μας δυνάμεις. Άκουσα προηγούμενα όλους τους χαιρετισμούς και τις συγγύσεις, οι οποίες είναι αναγκαίες και απαραίτητες να διακρίνουν την ποιότητα και το επίπεδο ενός τέτοιου γεγονότος. Γιατί δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να υπάρχει επιχειρήν στον τόπο μας χωρίς να είναι ξεκάθαρες οι πολιτικές θέσεις και οι πολιτικές απόψεις της κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων στη χώρα μας. Τα επιμελητήρια θα συνεχίσουν την πορεία τους, πετυχημένη πορεία. Όχι γιατί θα μας αλλάξει τον δρόμο το κράτος και θα μας δώσει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε, γιατί μέχρι σήμερα το κράτος, μην ξεχνάτε, μας έχει βάλει στις εθνικές παρελάσεις να καταθέτουμε στεφάνι οι πρόεδροι μετά τους προσκόπους. Η σημασία που δίνει το κράτος στα επιμελητήρια δεν είναι μεγάλη. Τα πρόσωπα, οι άνθρωποι που αγαπάτε το θεσμό, κάνουν με το επιμελητήριο αυτό που είναι. Ούτε είναι υποχρέωσή μας να κάνουμε εκθέσεις. Κάνουμε εκθέσεις γιατί πρέπει να γίνουν οι εκθέσεις και πρέπει να έχουμε τη βοήθεια στις επιχειρήσεις. Εκείνο που θέλουμε από το κράτος είναι να μας δώσει ένα πλαίσιο. Είμαστε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με τους κανόνες του. Θα μας κάνουν νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με τους ίδιους κανόνες. Δεν μπορεί να είμαστε πότε το ένα και πότε το άλλο. Και επειδή είπατε για τις ειδικές οικονομικές ζώνες, το είπατε με περισσότερη ένταση φέτος. Τα περασμένα χρόνια το είχατε ξαναπεί στην έκθεση. Φαντάζομαι πως θα είναι κοντά. Εκείνο που έχω να πω εγώ, αφού σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας σήμερα εδώ, είναι να πάμε όλοι μαζί, να κόψουμε την κορδέλα και να δούμε πώς οι επιχειρήσεις και το επιμελητήριο προτείνουν να βγούμε από την κρίση. Κάτσε ρε φίλε, μόνο εσείς θα τραβάζετε. Κάτσε ρε, εμείς τι είμαστε μαλάκες. Κάτσε ρε φίλε. Μοιάζεστε. Είναι κρύος. Είμαστε στις Κορινθίες. Μέχρι να δούμε το νούμερο